Χαίρομαι, Υπουργέ, καθώς μια δέσμευση την οποία είχαμε κάνει πριν από κάποιους μήνες ξεκινάει να υλοποιείται σήμερα. Πράγματι, το ζωντανό ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Τρίτης Δικείου είναι μια σημαντική καινοτομία, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να δώσει σε μαθητές απομονωμένων χωριών, νησιών της πατρίδας μας που μπορεί να έχουν δυσκολία σε πρόσβαση σε κάποια συμπληρωματική παροχή υγείας, τη δυνατότητα, παιδεία, συγγνώμη, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ποιοτικό συμπληρωματικό μάθημα, το οποίο θα γίνεται, όπως είπες, από αποσπασμένους καθηγητές και αποσπασμένες καθηγήτριες. Θα παρέχεται δωρεάν, θα υπάρχει δυνατότητα της υποστήριξης από την νοηματική και θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τις καθηγήτριες και τους καθηγητές που θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα να παρέχουν αυτήν την σημαντική συμπληρωματική υπηρεσία. Πιστεύω ότι όσο οι μαθητές μπουν και παρακολουθήσουν τη διαδικασία, τόσο νομίζω θα εκτιμήσουν αυτό που η ελληνική πολιτεία τους παρέχει δωρεάν. Και είμαι σίγουρος ότι ο θεσμός αυτός θα ριζώσει σύντομα και όλο ένα και περισσότερες μαθήτρες και μαθητές θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία θα μπορούμε να προσφέρουμε. Όπως είπε, ξεκινάμε με 11 μαθήματα, αλλά τελικά θα καλύψουμε όλα τα παρελθόντως εξεταζόμενα μαθήματα. Οπότε να ευχηθώ εγώ καλή αρχή. Ξεκινάμε με μάθημα ιστορίας Τρίτης Λυκείου. Από ό,τι είδα, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος μετά την Επανάσταση. Πολύ ωραία. Οπότε θα παρακολουθήσουμε και εμείς το πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μάθημα. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ.